Πάμε στον κύριο Μελά. Κάθε φορά που είναι να μιλήσουμε με τον κύριο Μελά, κάτι παίζει, κύριε Μελά. Τεχνικό πρόβλημα παίζει. Είχαμε πέσει εκτός, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, ε. Δεν μπορώ να πιστέψω, να μην πιστέψω ότι προσπαθούν να μην μιλήσουμε εδώ λίγα φορά. Κύριε Μελά, τι κάνετε, πώς είστε? Κύριε Κουνιάκη, καλό απόγευμα. Χαμηλώστε αν θέλετε λίγο την επιστροφή σας για να σας ακούμε καλύτερα από το ακουστικό, κύριε Μελά. Ναι. Καλά, καλά. Τι να κάνουμε εδώ πέρα τώρα. Εντάξει, σιγά σιγά ανοίγουν οι μέρες, προχωράμε προς την κανονικότητα, η πανδημία υποχωρεί αλλά δεν τελειώνει. Όπως λένε και οι ειδικοί, και για μάσκες και για self-test θα έχουμε ακόμα μερικούς μήνες μπροστά μας. Εντάξει, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις δραστηριότητες που έχουν σχέση και με τον τουρισμό, μακάρι να πάνε καλά, να μην έχουν προβλήματα, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδο για τους ίδιους, τις επιχειρήσεις τους, για όλα και για τους υπόλοιπους, τους επισκέπτες, τους περιηγητές. Αντιλαμβάνομαι, θέλετε να πείτε. Υπάρχει όμως και πολλή ησυχία, κύριε Μελά, ή μου φαίνεται εμένα αυτό? Δηλαδή, ή μπαίνουμε στη ραστόνη του καλοκαιριού, πώς θα το αποδώσω? Όχι, νομίζω πως ακόμη, εντάξει, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται αρκετοί επισκέπτες από ό,τι παρακολουθώ εγώ, ας πούμε, παρακολουθώ δηλαδή περιστασιακά την επισκεψιμότητα στην Νότια Λευκάδα. Περισσότεροι πάνε προς το Πόρτο Κατσίκι, λιγότεροι προς Γυαλό, και βέβαια οι εγκρεμοί είναι κλειστοί. Δεν κατεβάνει κάποιοι μέχρι εκεί που είναι το πορτόνι, που έχει τοποθετηθεί το πορτόνι, κατεβαίνουν με τα πόδια τους προς τα κάτω, αλλά από ό,τι βλέπω και η Βασιλική και από ό,τι ακούω και στον Ιδρύ, δεν βλέπω πολύ κόσμο, ας πούμε, να έχει μπει στη Λευκάδα. Νωρίς είναι βέβαια, εντάξει τώρα. Η πόλη πάντα είναι πιο ζωντανή, πάντα έχει περισσότερους, πάντα έχει καλύτερες υποδομές, περισσότερα μαγαζιά, αυτά. Μάλιστα. Πάντως, ο βουλευτής είπε ότι θα παραδοθεί τις επόμενες ημέρες ο δρόμος των εγκρεμνών. Να ρωτήσω κάτι. Αυτός ο προβληματισμός που εκφράστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Μελά, πριν μερικές εβδομάδες από τον Δήμαρχο, ότι υπάρχει ένα θέμα στενότητας του δρόμου, παραμένει αυτό το θέμα ή... Κύριε Κουνιάκη, συγγνώμη σας διακόπτω. Ο κύριος βουλευτής μάλλον θα υπονοούσε ότι θα παραδοθεί ο δρόμος διοικητικά. Δηλαδή τον είχε παραδώσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κυρίου Δρακονταϊδή στο ΥΠΕΧΟΔΕ. Υπήρχε μια επίβλεψη από την Πρέβεζα. Η Πρέβεζα, επειδή γίνονταν πολύ καλό το έργο, δεν δέχθηκε να συνεχίσει την επίβλεψη και κατέληξε στην Πάτρα. Όμως τα τεχνικά, τα έργα που έχουν γίνει, οι ασφαλτοστρώσεις, οι απορροές των νερών, ξέρω εγώ, τα τυχεία, η σκάλα, δεν θα παραλυθούν από το Δήμο Λευκάδας. Αυτά είναι εσωτερικό πρόβλημα του Υπουργείου. Απλώς θα υπογραφεί ένα πρωτόκολλο που θα ξαναεπιστρέψει ο δρόμος στη διαχείριση του Δήμου Λευκάδας. Τώρα, αν είναι καλό ή κακό το έργο, ο κ. Καβαδάς αυτό νομίζω πως εννοεί. Δεν νομίζω να πανηγυρίζει για την κατασκευή αυτού του έργου, διότι πήγανε και το επισκεφθήκαν το έργο και από τη Δημοτική Αστυνομία ο κ. Τσιρογιάννης και από το πυροσβεστικό κλιμάκιο, νομίζω, ή από την πυροσβεστική από τη Λευκάδα υπεύθυνη, και από το κέντρο υγείας, νομίζω, διέχει πάρα πολλά προβλήματα. Σε κάποια σημεία η άσφαλτος δεν είναι σε καλή κατάσταση, οι κλίσεις του δρόμου δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι, η σκάλα στο τελευταίο κομμάτι που λέγαμε εμείς, ας πούμε, εκεί πέρα, και δουλεύανε οι περίφημοι Σλοβαίνοι που ήταν βορειοϋπηρώτες, έχει ακολουθήσει άλλη πορεία από αυτή που έδειξε η αρχική μελέτη. Ναι. Γιατί ήταν μέσα, να κατέβει μέσα από το Λαγκάδι, αλλά στο Λαγκάδι μέσα η εταιρεία και η μελέτη, αν έγινε μετατροπή, δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα, έριξε τα νερά, τις απορρές των ομβρίων, ας πούμε. Εκεί λοιπόν δεν μπορούσε να σταθεί σκάλα. Καλύτερα ήταν λοιπόν να φτιάξουμε μια σκάλα της Μεντένια εκεί πέρα και να έχει τον κίνδυνο να καταρρεύσει, παρά εκείνο το κρεμαστό κατασκεύασμα που μπορεί να έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Το θέμα είναι ότι ο δρόμος πραγματικά είναι στενός και υπάρχει ένα πρόβλημα πάρκινγκ. Αυτό νομίζω πως έχει αρχίσει κάποιες συζητήσεις η Δημοτική Αρχή με κάποιους εδώ γύρω-γύρω. Δεν ξέρω αν είναι προς σωστή κατεύθυνση οι συζητήσεις αυτές, οι λύσεις μάλλον που σκέφτονται, διότι ακούω κάτι παράξενα, να δρομολογηθεί λεωφορείο μικρό, να κατεβαίνει, να πηγαίνει από το Αθάνι προς τα κάτω, να μπαίνει μέσα, ξέρω εγώ, να μπει μια μπάρα, τέλος πάντων εκεί που αρχίζει ο δρόμος προς τους γκρεμούς, να μπαίνουν μέσα μόνο οι κάτοικοι, ξέρω εγώ, και κάποιοι άλλοι, να λειτουργεί ηλεκτρονικά.
Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς, δεν προετοιμάζονται μέσα σε ένα μήνα. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα και πρέπει να γίνει μια μελέτη, γιατί αυτό απαιτεί και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που κάποιος μετά θα αναλάβει τις ευθύνες αν γίνει κάτι, ας πούμε, ένα τύχημα, ξέρω εγώ, αν ξεσπάσει μια φωτιά. Τέλος πάντων, αν γίνει κάτι που όλοι μας το απευχόμαστε. Κύριε Μελά, επειδή έχω κάποια ερωτήματα εδώ, με το πάρκινγκ. Δεν έχει απασχολήσει πάντως ακόμα το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει απασχολήσει, αλλά έχει ανοίξει η σεζόν. Δηλαδή, τώρα καλοκαίρι, περιμένουμε τον επόμενο μήνα και στα μέσα αυτού του μήνα θα γίνεται ο κακός χαμός στο νησί. Απλά για να κατανοήσουμε, ο δρόμος των εγκρεμνών θα οδηγεί σε πάρκινγκ, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι στενός ο δρόμος. Αυτός που θέλει να κατέβει μέχρι εκεί που πήγαινε, λίγο πριν τη σκάλα, πού θα παρκάρει τώρα? Κοίταξε, κύριε Κουνιάκη, εκεί πέρα στα σχέδια φαινόταν ότι θα γίνουν και κάποιες θέσεις πάρκινγκ. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτές οι θέσεις πάρκινγκ, τουλάχιστον θα πρέπει να είναι 100-200 θέσεις πάρκινγκ, ας πούμε, εκεί πέρα. Δεν είναι πάρα πολύ λίγες. Αλλά το θέμα δεν είναι μονάχα αυτό. Είναι ότι η άνοδος κάθοδος, ας πούμε, είναι προβληματική και ειδικά και στις στροφές, ας πούμε, είναι προβληματική. Μία πρώτη σκέψη ήταν να παραμείνει το πορτόνι. Η εταιρεία βιάζεται να το ξεφορτωθεί το έργο, βέβαια, ας πούμε, για να επικαλεστεί μετά και ότι γίνανε και φθορές μετά την παράδοση, γιατί είναι υποχρεωμένο στην τρία ένα χρόνο. Λέγανε να μείνει το πορτόνι όπως υπάρχει σήμερα. Και όποιοι θέλουν να κατεβαίνουν με τα πόδια κάτω, να μην μπάρα εκεί πέρα, να κατεβαίνουν με τα πόδια. Τέλος πάντων, είναι να επιτραπούν, ξέρω εγώ, μηχανάκια. Μηχανές, γουρούνες, δεν ξέρω, δεν συμμετείχα σε καμία σύσκεψη. Δεν ξέρω, αυτά που σας λέω είναι πληροφορίες που μαζεύω. Και αν θα γίνει σύσκεψη, είτε με τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε θα κληθούμε κάποιοι να πούμε κάποια άποψη, είτε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς, εγώ και κάποιοι που συνεργαζόμαστε, τέλος πάντων, σε κάποια τέτοια θέματα τεχνικά, θα καταθέσουμε μια άποψη η οποία θα είναι μελετημένη. Ωραία. Δεν ξέρω τώρα. Κάτι άλλο, τώρα, κύριε Μελά, για να καταλάβουμε αν λίγο. Αν μείνει η μπάρα στο σημερινό πορτόνι των εγκρεμών, θα πρέπει να διαμορφωθούν μπροστά κάποια πάρκινγκ και να αφήνει ο κόσμος στο αυτοκίνητο διαφορετικά. Και εκεί είναι και ανεπτυγμένο και εκεί είναι πευκοδάσος. Θα φτάσει ουρά μέχρι το Κομλιό, ας πούμε, τώρα, μόλις αυτές. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστούν. Δηλαδή, θυμόσαστε ότι τα πρώτα χρόνια που μπήκε φανάρια στο Καλαμίτσι δεν λειτουργήσαν καλά, γιατί υπήρχαν οι εσωτερικές είσοδοι μέσα του χωριού που ανατρέπανε την κυκλοφορία. Μετά, όταν προσθεθήκαν κάνα δύο φανάρια, λειτουργήσε πιο ομαλά. Πέρσι δεν μπήκαν βέβαια καθόλου εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Δήμο. Θα ρωτήσω με την πρώτη ευκαιρία. Απλά ξέρετε τι δεν καταλαβαίνουμε λίγο. Συνεργαζόμενους συμβούλους. Σωστά. Θέλω λίγο να καταλάβουμε αυτό που λέτε. Είναι διαφορετικό η διοικητική παράδοση του δρόμου με όλα αυτά που συζητάμε τώρα? Δηλαδή, το Υπουργείο είναι μόνο υπεύθυνο για το δρόμο, ας το πούμε. Για τα παρελκόμενα που συζητάμε, πάρκινγκ, στάθμευση, είναι θέμα του Δήμου δηλαδή. Κύριε Κουνιάκη, το Υπουργείο είναι υπεύθυνο για την κατασκευή που είχε δημοπρατήσει και για την κατασκευή που έχει κάνει, ναι, και για την παραλαβή των έργων. Ο Δήμος απλώς θα το ξαναπάρει πέρα. Τώρα, πώς θα το εντάξει ο Δήμος αυτό το έργο σε όλο το χάρτη αυτής της νοτιοδυτικής Λευκάδας, δηλαδή να πηγαίνει ο κόσμος που πήγαινε, γιατί όλα τα κανάλια, όλα τα site, όλα τα ραδιόφωνα λένε πάμε γκρεμούς. Δηλαδή, αν αυτό ο δρόμος λειτουργούσε κανονικά, ομαλά και υπήρχαν 500 θέσεις πάρκινγκ, ξέρω εγώ, ας πούμε, εκεί πέρα, ή φωνάζαμε μια εταιρεία, ξέρω εγώ, να κατασκευάσει σε μια ιδιωτική έκταση ένα διόροφο μεταλλικό πάρκινγκ, θα μπορούσαμε να έχουμε και 500-600 θέσεις. Αυτά όμως δεν γίνονται τώρα σε ένα μήνα, ας πούμε, εκεί πέρα. Θα πρέπει να το δούμε πώς θα το διαχειριστούμε φέτο, να δούμε πώς θα λειτουργήσει και το χειμώνα, τέλος πάντων, όλη η ιστορία. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα από την τοπική κοινωνία, διότι, παραδείγματος χάρη, ένα λεωφορείο ή δύο λεωφορεία θα μεταφέρουν κάποιο κόσμο. Δεν θα επιτρέπονται, ξέρω εγώ, τα γιοταχή. Εντάξει, κάποια μαγαζιά που λειτουργούν με αυτή τη συγκέντρωση των μεταφερωμένων, δηλαδή, δεν θα μπορέσουν να δουλέψουν. Γιατί εσύ σταματάς όπου θες με το αυτοκίνητο, να πάρεις τη ρόπιτα, να πάρεις ένα ψυκτικό, να φας, ξέρω εγώ, ας πούμε, εκεί πέρα. Είναι πολλά προβλήματα που δημιουργούνται και θα δημιουργήσουν αντιπαραθέσεις και με την τοπική κοινωνία και με τους ενδιαφερόμενους και με τους καταστηματάρχες. Δεν ξέρω τώρα αν θα μπαίνουν, θα πατάμε ένα μπουτόν και θα μας δώσουν, ξέρω εγώ, κωδικούς για να περνάμε μέσα να πάμε. Εγώ δεν θέλω να πάω για μπάνιο. Άλλος δεν είναι στο σπίτι του. Άλλος έχει ένα χωράφι. Έχει μια καλλιέργεια. Δεν θα πάει στην καλλιέργεια του. Δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Ωραία, πρέπει να τα μάθουμε. Αυτές είναι λύσεις ποδαριού. Και είναι και λύσεις κάποιων άσχετων ή αγράμματων. Δεν εννοώ τον κύριο Δήμαρχο. Ο κύριος Δήμαρχος είναι υποχρεωμένος να τα παρακολουθήσει, να καταγράψει όλα όσα ακούει και μετά με τους δικούς του επιτελείς, τέλος πάντων, με κάποιο επιστημονικό προσωπικό, ειδικούς που έχουν σπουδάσει τέτοια έργα και έχουν σχέση με τις μεταφορές ή με τις συγκοινωνίες, να βρει μια λύση και να βρει και την καλύτερη λύση.
να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Πάντως η κοινωνία εκεί πέρα και οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται το περιμένουν μετά από 6 χρόνια για να πιάσουν και κάποια χρήματα στα χέρια τους, ας πούμε, έχουν καταστραφεί. Ναι, βεβαίως ακούγεται και μία άποψη, κύριε Μελά, για να το κλείσουμε το θέμα, ότι επειδή εκεί είναι δύσκολο έργο και λόγω της φυσιογνωμίας και λόγω του εδάφους, ότι εξυπηρετείται και μέσω των ferryboat οι εγκρεμνοί. Εξυπηρετούνται. Όχι, δηλαδή, δεν πάνε ferryboat. Δεν πάνε ferryboat. Πάνε αυτά τα ημερόπλια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Με διορθώνετε και στους... Βέβαιως, τα καράβια, τα ημερόπλια. Δηλαδή, ότι δεν θα είναι ποτέ το έργο τέλειο λόγω της ιδιαιτερότητας του εδάφους. Το πιστεύετε αυτό εσείς, το ενστερνίζεστε. Τα καράβια, κύριε Κουνιάκη, δεν φτάνανε ποτέ εδώ που κατέβαινε η σκάλα κάτω. Μένανε στο νότιο άκρο της παραλίας, που είναι και πιο καλή η παραλία εκεί πέρα, και μπορούσαν να πάσα στιγμή να μαζέψουν πιο γρήγορα, γιατί έχει ένα πρόβλημα με τον καιρό που αλλάζει, τα καράβια προλαβαίνουν και παίρνουν από το VHF τον καιρό, μαζεύανε γρήγορα τους επισκέπτες για να μπορέσουν να παρακάμψουν το Λευκάτα, να μπουν πίσω που σταματάει, δηλαδή το μαΐστρος που δημιουργεί και τα μεγάλα προβλήματα. Δεν μπορώ εγώ να σας πω τι θα συμβεί, ούτε ξέρω, απλώς σας λέω ότι όταν θα γίνει η συζήτηση, εμείς θα πούμε τις απόψεις μας, οι οποίες θα είναι τεκμηριωμένες και θα αναφέρουμε και ποιος μας έχει δώσει αυτά. Εννοείται θα το θέσετε σε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ή αν μπει σαν ατζέντα, δηλαδή. Όχι, στον Ιδρύα έγινε μια σύσκεψη και συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, συμμετείχαν κάποιοι αντιδήμαρχοι, συμμετείχαν κάποιοι από τους συλλόγους, να δουν πώς θα λειτουργήσει γενικά το πέρασμα από τον Ιδρύ. Πώς θα λειτουργήσουν, ποιες ώρες θα είναι πεζόδρομος, όταν λέμε πεζόδρομο, εννοούμε πεζόδρομο, κύριε Κουνιάκη. Δεν εννοούμε τώρα να μπαίνει ο κάθε πικραμένος με το φορτηγάκι του, με το μηχανάκι του, με τη γουρούνα του, με το ποδήλατό του, με το. Ό,τι να είναι. Ο πεζόδρομος πρέπει να είναι πεζόδρομος. Λοιπόν. Και γι' αυτό και οι πεζόδρομοι έχουν δώσει άλλες εικόνες σε πόλεις εκεί που έχουν πραγματικά λειτουργήσει ως πεζόδρομοι. Τώρα να περνάνε τα τουριστικά λεωφορεία, πρέπει να μπουν, υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία, να μπουν τα φορτηγά αυτά που τροφοδοτούν τα μαγαζιά. Πώς θα μπουν, πόσες ώρες θα μπουν, ας πούμε. Να μπαίνει ο υδραυλικός, να μπαίνει, ξέρω εγώ, α, β, γ, δ, τι να πω, δεν ξέρω, ας πούμε. Θα δούμε τα αποτελέσματα της σύσκεψης, νομίζω θα συζητηθεί. Έτσι ελπίζω, Τι να σας πω. Μάλιστα. Ωραία. Πάντως θα πρέπει να υπάρχει έτσι μια ενημέρωση του κόσμου, κύριε Μελά, γενικότερα. Εντάξει, εσείς. Θα πρέπει δηλαδή ο κόσμος να υπάρχει μια ενημέρωση και όχι να κυνηγάμε πληροφορίες με το τσιγκέλι, δηλαδή, και να κάνουμε αγώνα δρόμου για να κατανοήσουμε τα αυτονόητα. Δηλαδή, μπήκαμε στην τουριστική περίοδο. Ο κόσμος ρωτάει αν, για παράδειγμα, έχει αποτυπωθεί στον κόσμο ότι ο δρόμος λειτουργεί και ότι πηγαίνουν πλέον κανονικά με σκάλα. Έτσι γράφεται πλέον στα φόρουμ τα τουριστικά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιασμό. Τα αυτοκίνητα δεν μπαίνουν μέσα στο δρόμο, σταματάνε απ' έξω από το πορτόνι, γιατί είναι κλειδωμένο το πορτόνι. Ναι. Έχουν σπάσει τα σειρματοπλέγματα στην άκρη δεξιά, ας πούμε, όπως πάμε, που βλέπουμε το πορτόνι μπροστά μας, προς τη μεριά της, προς τη μεριά, να το πω έτσι, ας πούμε, του δάσους, ας πούμε, προς το δύση. Και περνάνε από εκεί πέρα, κατεβαίνουν με τα πόδια τους, πάνε κάτω, γυρίζουν, χαρά στο κουράκι τους, καλά κάνουν το μπάνιο τους, κατεβαίνουν, βέβαια κατεβαίνουν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν κατεβαίνουν, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό και να δούμε πώς θα λυθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Είναι πάντως μεγάλο πρόβλημα. Ωραία. Μένουμε να το δούμε. Κύριε Μελά, πώς τρέχει ο χρόνος. Θέλω λίγο να πάμε και να θέλω το σχόλιο σας στην συνέλευση του ΤΑΟΛ. Ξέρω ότι δεν μπορείτε εσείς να πείτε πολλά, δεν είστε ο πρόεδρος. Θέλω λίγο να με βεβαιώσετε αν έγινε σε πολύ κακό κλίμα η Γενική Συνέλευση. Εγώ έμαθα ότι υπήρξαν πράγματα που δεν τιμούν και τους συνεταιριστές και όλη τη διαδικασία, φωνές. Ας μου επιτραπεί η έκφραση, τραμπουκισμοί, απειλές. Υπήρχε αυτό το κλίμα στη Γενική Συνέλευση. Κύριε Κουνιακή, καταρχήν να σας πω κάτι που μου δίνει το δικαίωμα να μιλήσω περισσότερο, αν και δεν είμαι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Καταρχήν εγώ εξελέγην πρόεδρος στη Γενική Συνέλευση. Άρα λοιπόν, δικαιούστε να μιλήσετε. Ότι υπήρξε μια εικόνα που μπορεί να μην είναι αυτή που μεταφέρθηκε έξω και να είναι αρκετά καλύτερη. Υπήρξαν αυτά τα θέματα που έχουν καλλιεργηθεί αρκετό καιρό τώρα από μια πρωτοβουλία υποτίθεται αγροτών και η οποία βομβαρδίζει μέσα από το Facebook με διάφορα μηνύματα, με διάφορα υπονοούμενα, την τοπική κοινωνία και έξω γενικά. Την παραμονή έγραφε «Πάμε όλοι μαζικά να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε τ' άλλο, να κάνουμε τ' άλλο». Πήγανε λοιπόν, ήρθανε μαζικά στη Γενική Συνέλευση, αλλά παρόλες τις αλχημίες που προσπαθήσαν να κάνουν, ιτηθήκανε, γιατί είμαστε περισσότεροι οι άλλοι.
Λοιπόν, και σε κάποια φάση όταν ξεκίνησε και η ψηφοφορία για την εκλογή του Προεδρείου, ενώ προτείναν κάποιο πρόεδρο, όχι όλοι μαζί, τα παρατήσαν και φύγανε. Λοιπόν, εγώ προς το παρόν, κύριε Κουνιάκη, έχω δύο πρώτα συμπεράσματα γύρω από αυτή την υπόθεση της πόλης του Παλιού Ινωπίου στο περιοχή του Κάστρου, να σας πω. Το πρώτο είναι ότι το παλαιό Καμάρι και ο πριν τη διαγραφή του Λεβέντη της αριστεράς, που οδήγησε το συνεταιρισμό στην οικονομική καταστροφή, και ο αμοραλιστής και τυχοδιώκτης που υποτίθεται επικεφαλής της πρωτοβουλίας των αγροτών, που συνεργάζονται και με μια παρέα ανθρώπων άλλων χώρων, διαφόρων χώρων, που είχαν αφήσει εποχή στην αυτοδιοίκηση παλιότερα, όταν την υπηρετούσαν, προχθές την Κυριακή, αυτοί υπέστησαν δεινή ήττα και τα υπόλοιπα που λένε είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Στην αρρωστημένη λοιπόν αιμονή τους που είχαν να ασχολούνται με τόσο ψηλό ζήλο και με τέτοιο πάθος να μην προχωρήσει η διαδικασία πώλησης του ακινήτου στο κάστρο και να μην γίνει πιθανόν, λέω, αποδεκτή, γιατί μπορεί να μην γίνει αποδεκτή από την Τράπεζα της Ελλάδος η πρόταση για τη ρύθμιση του χρέους του συνεταιρισμού, απέτυχαν. Δεν θα μπω και σε λεπτομέρειες που όσων γίνανε μέσω των ΚΕΠ, γιατί η υπόθεση είναι πολιτικά σας λέω δυσόδης, βρωμάει και διοικητικά κολάσιμη. Μάλιστα. Ενδεχομένως να φτάσει να είναι και ποινικά. Το σχέδιο λοιπόν στη σύλληψη που είχαν διαμορφώσει οι διάφοροι της πρωτοβουλίας αγροτών και οι συνεργαζόμενοι, ενώ ήταν δηλαδή πολύ καλό για αυτούς, τερατώδες κατ' ουσίαν για το συνεταιρισμό, αποδείχθηκε ότι αυτοί για να το εφαρμόσουν ήταν και ανίκανοι τελείως. Ναι. Από την άλλη όμως, κύριε Μελά, έχουν πει κάποια... με τη γίδα στην πλάτη. Ναι. Να πω όμως κάτι. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Μην πείτε περισσότερα. Απλά θέλω να πω. Θα υπάρξουν απλά. Δεν λέω τίποτα. Μην πείτε τίποτα. Απλά θέλω να πω ότι υπήρξε μια ανακοίνωση όπου καταγγέλει την όλη διαδικασία. Δηλαδή, η τελευταία ανακοίνωση έβγαλε και παραδείγματα όπου ένα προφίλ ήταν μέσα από δύο υπολογιστές. Ότι είχε συμφωνηθεί να φαίνεται στην κάμερα το πρόσωπο και δεν υπήρχε. Καταγράφονται, κύριε Κουνιάκη, στη Webex. Καταγράφονται πάνω. Συμμετείχανε περίπου από 140 μέχρι 142 στη Γενική Συνέλευση. Οι αιτήσεις των μελών ήταν πάνω από 200. Μερικούς κάνανε αιτήσεις από τη μεριά της πρωτοβουλίας που δεν ήταν μέλη του συνεταιρισμού, αυτά που κάνανε και παλιότερα. Αυτοί περάσαν έξω μοιραία, δεν είναι μέλη. Ήρθανε καμιά 20, 22, 24 από ένα χωριό εκεί πέρα, οι οποίοι είχαν υπογράψει στα ΚΕΠ του Δήμου τις 27, αλλά η υπογραφή τους είχε θεωρηθεί τις 28. Αν αυτό λοιπόν είναι φυσική παρουσία και δεν είναι ερευνητέο από τη δικαιοσύνη και από τη διοίκηση του ΤΑΟΛ και από το Δήμο για να το δούμε πώς θα τελειώσει, τι να πω εγώ, ας πούμε. Δεν πάνε να ρωτήσουν κανένα δικηγόρο πριν και μετά να λένε και να γράφουν αυτά που γράφουν. Ναι. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, κύριε Κουνιακή, συμπέρασμα, είναι ότι παρόλα αυτά που βομβαρδίζανε, δεν πίστεψε ποτέ η τοπική κοινωνία, και γι' αυτό είναι και αυτές οι τελευταίες κραυγές. Δεν παίρνει κανένας θέση, δεν παίρνει τα πολιτικά κόμματα, δεν παίρνει τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν πήρε θέση η νομαρχιακή ΣΥΡΙΖΑ και είπε να γίνει ανοιχτή. Συγγνώμη, πήρανε θέση για διάφορα θέματα. Αλλά κοιτάξτε, η νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ λέει τις απόψεις της, όπως τις είπαν και οι άλλοι, τέλος πάντων, πολιτικοί σχηματισμοί. Μιλάει ότι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λευκάδα, δεν υπάρχει Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, έχει διαλυθεί, υπάρχει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός. Δεν έχουν καλή πληροφόρηση, παρόλη την ενημέρωση που τους έκανε ο κύριος Πρόεδρος. Εγώ πιστεύω πως η πιο σοβαρή προσπάθεια που έγινε ήταν από τη μεριά του μετόπου της αριστεράς και του κυρίου Αραβανή. Άσχετα αν συμφωνώ εγώ ή διαφωνώ, εγώ διαφωνώ με αυτά που λέει, ας πούμε, τέλος πάντων, αλλά ήταν η πιο σοβαρή και η πιο καλή προσπάθεια σε επίπεδο, δηλαδή, πολιτισμού. Μάλιστα. Και δεν είχε όλα αυτά τα υπονοούμενα ότι κάποιοι τα παίρνουν, κάποιοι είναι έτσι, κάποιοι είναι αλλιώς. Εγώ στο δεύτερο συμπέρασμα που θα έχω καταλήξει, και αυτό θα σας έλεγα, είναι ότι από αυτά που ακουστούκανε δεν τα πίστεψε η τοπική κοινωνία, γιατί θα έπαιρνε θέση και θα είχε τοποθετηθεί. Το θέμα είναι λοιπόν ότι κάποιοι
που λένε ότι κάποιοι εξαγοραστήκανε και κάποιοι άλλοι ότι ελέγχονται από τη διαπλοκή, είναι παραμύθι της χαλιμάς. Αυτοί που τα λένε αναζητούν αυτοί τη δική τους εξαγορά και τη δική τους, ας πούμε, είσοδο στη διαπλοκή, καθώς κυριολεκτικά, εκτός από το ότι είναι άχρηστοι και είναι από τα πανέρια εκεί που πλάνε, είδες κάτι φτηνιάρικα, ας πούμε, εκεί πέρα, δεν τζεπιστεύεται κανένας, είναι και τελείως άσχετοι, διότι αυτά που λένε δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν υπάρχουν σε κανένα χαρτί γραμμένα, δεν υπάρχει σε κανένα έγγραφο, δεν υπάρχει ψηφισμένο σε Γενική Συνέλευση να πουληθεί το ξενοδοχείο. Δεν υπάρχει απόφαση. Πρέπει να μηδενίσει το κοντέρ, να ξαναρχίσουμε από Γενικές Συνελεύσεις. Αν το ψηφίσουν Γενικές Συνελεύσεις ή Γενική Συνέλευση, να πάμε να τις πούμε: εδώ, παιδιά, μέχρι πέρσι σας λέγαμε δεν πουλάμε το στολίδι του Ιουνίου, τώρα το πουλάμε το στολίδι του Ιουνίου. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ όμως η τράπεζα, η υποεκαθάριση αγροτική και η PQA που είναι η εκαθαρίστρια, θέλανε μία απόφαση. Εγώ λοιπόν σας λέω, κύριε Κουνιάκη, θέλανε μία απόφαση όποια και να είναι, είτε θετική είτε αρνητική. Λίγο τους έγνοιαζε. Με τη θετική θα πάνε τώρα αυτοί που πήραμε εμείς θετική απόφαση, θα πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εάν δεχθεί αυτό το σχέδιο που πρότεινε η Γενική Συνέλευση, που σχημάτισε η διοίκηση μετά μέσα από μία μελέτη από μία εταιρεία που έγινε, και λέει να δώσει τον πρώτο χρόνο 74 χιλιάρικα, το δεύτερο 74, το έχω διαβάσει αυτό, ας πούμε, να δώσει τόσα, 1.500.000 θα δώσει για να πάνε στον ΕΦΚΑ και στην εφορία και τα υπόλοιπα στην τράπεζα, και θα μείνει ένα ποσό το οποίο θα ρυθμιστεί για 8 χρόνια. Μπορεί η Τράπεζα της Ελλάδας να πει: εγώ δεν δέχομαι για 8 χρόνια. Τι μας λένε αυτοί 8 χρόνια, δεν δέχομαι για 4. Εμείς λέμε λοιπόν επιτόκιο 3,62. Αυτοί μπορεί να πούνε 4,6. Αυτό μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω, να ξαναζητηθεί. Μπορεί να γίνει και αποδεκτό. Δεν ξέρω τι να σας πω. Τράπεζα, η εκαθαρίστρια όμως, ήθελε κατ' ουσίαν να μην υπάρξει απόφαση. Εγώ σας το λέω, και πιθανόν και μερικοί από αυτούς τους κυρίους που κόπτονται σήμερα, τους χαρακτήρισα πιο πάνω ότι ψάχναν να μπουν στη διαπλοκή και ψάχναν να μπουν να εξαγοραστούν και να βγαίνοντας από τα πανέρια της αγοράς. Να μην υπάρξει καμία απόφαση και να έρθει η τράπεζα αύριο το πρωί. Αυτό που έλεγε ο πρόεδρος, που τον κατηγορούν πως είπε 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου, οπότε είναι πως θα κλείσει το ΤΑΟΛ, έλεγε ότι αν θα είναι η απόφαση αρνητική. Και τώρα στείλανε πάλι έγγραφο και πάλι λέγαν τα ίδια. Η τράπεζα, η καθαρίστρια, ήθελε λοιπόν μια απόφαση βασικά αρνητική, κατά τη δική μου εκτίμηση, για να μπορέσει να σαρώσει στο ύψος των 8 εκατομμυρίων που ανεβάζει μετά, αφού δεν υπάρχει συνεννόηση, συμφωνία και τα υπόλοιπα, το χρέος. Για να πάρει και άλλα ακίνητα, ας πούμε τώρα. Να πάρει σχεδόν όλα τα ακίνητα, να τα σαρώσει. Τέλος πάντων, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Εγώ λέω αυτά που λέω, βγαίνω και τα υποστηρίζω. Τα είπα και προχθές. Κύριε Κουνιάκη, ήταν 140 μέλη εκεί πέρα. Ψηφίσανε 102 περίπου. Εγώ πήρα 80 ψήφους, 79 για την ακρίβεια. Πήρα το 80%. Οι υπόλοιποι προτείναν έναν άνθρωπο, τον οποίο εγώ τον σέβομαι, τον κύριο Θερμό από το Φτερνό, τον έχω γνωρίσει, έχουμε κουβεντιάσει, έχουμε συνεργαστεί, ας πούμε, και τον εγκαταλείψανε και την κάμανε με ελαφρά πηδηματάκια όταν ήταν πως χάνε τη συνέλευση. Κάτσανε προς τη μήνυ τους αρκετοί, πραγματικά, ο Κώστας, ο Κούρτης, ο Γιάννης, ο Χόρτης, που είναι αγρότες, και έκανε μέχρι το τέλος και παρακολουθήσαν τη συζήτηση, τοποθετηθήκαν, είχαν μια αρνητική άποψη, την είπανε, καταγράφηκε. Οι επαγγελματίες αγρότες τώρα εκεί πέρα, κάτι πυροσβέστες, κάτι δημόσιοι υπάλληλοι, κάποιοι παρατρεχάμενοι, ας πούμε, που έχουν τα δικά τους συμφέροντα, εξαφανιστήκανε και καλούσαν και τον κόσμο να κατέβει, να κάνει διαδήλωση μπροστά στην πόρτα του ΤΑΟΛ και να πάμε να διαλύσουμε τη συνέλευση, και τελικά μαζευτήκανε 15. Ένας εξ αυτών που ήταν και αυτός αντίθετος έβγανε λόγο στον Άγιο Μνάς του Καφενείου, στους Σταμόνες στο Άγιο Μνά, τον έβαλε κανένας από κουβέντα. Τι να σας πω λοιπόν για αυτά. Έχουμε όμως προβλήματα, κύριε Κουνιάκη, που αυτά το ΤΑΟΛ ενδιαφέρει τα μέλη του και ενδιαφέρει και όσους είναι συνεταιρισμένοι. Δεν ενδιαφέρει και πολύ την κοινωνία. Ενδιαφέρει λοιπόν και κάποιους άλλους που ζητάνε να παραμείνει η παραλία ελεύθερη επάνω. Μα το ΤΑΟΛ από τα 25 στρέμματα που έχει, πουλάει τα 13, τα 12, δεν τα έχει πουλήσει στην εταιρεία. Να κάνουμε λοιπόν μια συμφωνία με αυτούς τους κυρίους που κόπτονται για την παραλία. Ενώ είναι τις. Το κάνω πρώτα εγώ και δεν έχω καμία σχέση με τη διοίκηση. Η διοίκηση μπορεί να πει, ο Μελάς λέει ότι η παραμύθια είναι ο ίδιος, ας πούμε. Αυτά τα 12 να τα χαρίσουμε λοιπόν στο Δημό. Ούτως ή άλλως αμμουδιάς, είναι παραλία, είναι, δεν πρόκειται να χτιστεί. Μόνο το κτίριο αυτό χτίζεται. Το ΤΑΟΛ, συγγνώμη, δεν πρέπει να πάρει τα λεφτά του που το έχει πληρωμένο, που το έχει χτίσει, που χρωστάει. Δηλαδή, όλους αυτούς τους κυρίους δεν βάζουν τίποτα λεφτά. Να έρθουν λοιπόν να τα δώσουν στο ΤΑΟΛ, να αναλάβουν το χρέος του ΤΑΟΛ, να το πάρουν αυτοί οι ίδιοι. Αφού είναι τόσο μεγάλη, είναι τόσο μικρή η τιμή, ξεφτελιστική, λένε το 1,250, 1,300 πόσο είναι, να το πάρουν αυτοί να κερδίσουν τη μεγάλη διαφορά, αφού κάνει 4-5 εκατομμύρια. Και λένε, τι είπα εγώ στο δικαστήριο όταν πήγαμε. Ναι, είπα ότι η περιουσία του ΤΑΟΛ κάνει 20 εκατομμύρια. Για μένα τόσο κάνει. Εγώ δεν είμαι εκτιμητής. Δεν βγάζω τιμές, δεν βγάζω το σπίτι το δικό σας πόσο κάνει. Το βγάζει η πολιτεία, το βγάζουν οι υπεύθυνοι αυτοί που είναι εκτιμητές, μηχανικοί, και το ένα και το άλλο.
Όμως έχουμε χιλιάδες προβλήματα άλλα, ας μην το ράσουμε. Με το Δήμο, όπως είπαμε πριν, με την καθαριότητα που γράφει ένα site εδώ, ο κύριος Κολυβάς, στα Λευκά, δεν κανένα. Έχουμε με την πολεοδομία που υπάρχει, έχουν μείνει πίσω από το 2000, από το 2016 2.000 καταγγελίες που υπάρχουν για ετοιμόρο πακτίσματα, για παρανομίες που έχουν γίνει μέσα στους δρόμους, για ιστορίες, ας πούμε, εκεί πέρα, και έχει παρέμβει και η εισαγγελία και χτυπάει το καμπανάκι στο σημερινό δήμαρχο και στους υπόλοιπους ότι θα βρεθείτε κατηγορούμενοι αύριο το πρωί, γιατί θα παραγραφούν κάποιες υποθέσεις που θα δράσει πενταετία και κοιτάξτε τι θα κάνετε. Δηλαδή, αν πέσει ένας τείχος και σκοτώσει όπως έγινε στη Σάμο ένα παιδάκι, ποιος θα τρέχει, ας πούμε, και κάθομαστε τώρα και απασχολεί κάποιος που δεν έχει τι να κάνει. Παράτησε τις ψυχαγωγικές χαρτοπαιχτιές λέσχες του Αγίου Μινά και τις Κουλοχέρδες και θέλει να καθοδηγήσει την κοινωνία της Λευκάδας. Αυτό δεν είναι κανένας από κουβέντα, κύριε Κουνιακή. Τόσα χρόνια, τόσο καιρό φωνάζει. Είδατε κανένα λοιπόν να πάει μαζί του, να συμμετάσχει, να πολλαπλασιαστούν και να γίνουν. Λοιπόν, έχουμε προβλήματα τα οποία έχουν σχέση, όπως είπαμε, με τους δρόμους των εγκρεμών, με την ίδρυψη, να δούμε τι θα γίνει με το νερό, με την αντιπυρική περίοδο που όλη η Λευκάδα αυτή τη στιγμή είναι γεμάτη χορτάρια. Άμα ξεσπάσει μια φωτιά, θα καταστραφούμε, θα καούμε, θα εγκλωβιστούμε σαν ποντίκια, ας πούμε, εκεί πέρα. Έχουμε θέματα με τα λιμάνια που αρχίσαν να λειτουργούν οι προβλήτες, είδατε εκεί κάτω, ας πούμε, παρόλα αυτά υπάρχει στο χώρο προς τη μεριά του κάστρου, όπως μπαίνουμε εκεί πέρα, ας πούμε, στην είσοδο, ανεξέλεγκτη ακόμα πρόσδεση σκαφών, ας πούμε, εκεί πέρα, με τα σκουπίδια που αφήνουν, με όλα αυτά, ας πούμε, εκεί πέρα. Έχουμε θέματα σαν Δήμος με την περιφέρεια που θέλει η κυρία Κράτσα να βγάλει το Δήμο έξω, λέει, γιατί το γραφείο που έχει ο κύριος Περιφερειάρχης είναι μικρό και θέλει εκείνο που έχει ξύλινο πάτωμα που κάθεται ο κύριος Καλός τώρα μέσα, ας πούμε, εκεί πέρα. Έχουμε προβλήματα με τις μαϊμουδιές που γίνονται σε διάφορες άλλες με το καλαμίτσι που δεν έχει συσταθεί η Επιτροπή για την τιμή μονάδας για τις υπολωτριώσεις να γίνει ο δρόμος και κινδυνεύει το έργο να την αχθεί στον αέρα και κάθονται αυτοί όλοι οι καρεκλοκένταυροι εκεί πέρα που έχει μαζεμένος γύρω-γύρω την περιφερειά σου, γύρω τίποτε και δεν ξέρουν τι λένε ολότερα. Μην τα λέτε αυτά τώρα, μην τα λέτε δημόσια και με λαμή χαρακτήρα. Μην λέτε τώρα, κύριε, τίποτα δημόσια. Εντάξει, έχει ένα θεσμικό ρόλο. Και εμένα να με χαρακτηρίσουν και να πούνε ότι θέλουν, ας πούμε. Εντάξει, απλά ένα έργο το οποίο και ο κύριο Χαλκιά το επενούσε και έλεγε το έχω πάει μέχρι εκεί να την αχθεί στον αέρα τώρα γιατί δεν συγκροτήθηκε η Επιτροπή. Για την τιμή μονάδας τώρα ή παραπέμπουν την κατάπτωση μιας εγγυητικής επιστολής στο τεχνικό συμβούλιο, δηλαδή για να βοηθήσουν έναν εργολάβο. Αυτά από τα διάβια, από τη διάβια βγαίνουν όλα αυτά και από εκεί βγαίνουν και, δηλαδή στον Ιδρύ δεν υπήρχε η Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία προβλεπότανε. Δεν παρακολουθούσε κανένα αυτό το έργο που γινότανε στον Ιδρύ και αρχίζει ο κόσμος και φωνάζει και διαμαρτύρεται, στην οποία συμμετείχαν τρία πρόσωπα. Τρία άτομα. Δεν συμμετείχα εγώ. Αυτά είναι σημαντικά που λέτε, κύριε Μελά. Αυτά είναι όντως προβλήματα και γενικότερα. Μα δεν ακούει ο κόσμος. Αυτά δεν ακούει, κύριε, πρέπει να ακούει ο κόσμος τώρα, αυτά τα προβλήματα και να γνωρίζει ότι, για παράδειγμα, αυτές οι καθυστερήσεις μπορεί να κοστίσουν αυτά τα σημαντικά έργα. Γιατί νομίζω ότι και προχθές, με αφορμή τα μεγάλα έργα, ο κύριος Καβαδάς είπε ότι πρέπει να τρέξουμε για διάφορα συγκεκριμένα ζητήματα ο βουλευτής Λευκάδας. Γενικότερα, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε έναν αγώνα δρόμου και για τη Μαρίνα στο Βλυχό και για διάφορα άλλα έργα τα οποία γίνονται. Δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη, δεν ξέρω τι εμπόδια μπορεί να υπάρχουν, όμως πραγματικά είναι θλιβερό να λέτε ότι αυτές οι καθυστερήσεις μπορεί να τεινάξουν ένα έργο στον αέρα. Είναι δυσάρεστο να το ακούμε, η αλήθεια είναι. Κύριε Κουνιάκη, επειδή. Και να κλείσουμε, κύριε Μελά. Ορίστε. Και να ολοκληρώσουμε λίγο σιγά-σιγά, γιατί τελειώσαμε. Ναι. Θέλω να πω γενικά. Παρόλο που η κατάσταση, γενικά όλη η κατάσταση, είτε προς τη μεριά των αυτοδιοικητικών ή προς τη μεριά του συνεταιρισμού, κάποιους δεν τους διευκολύνει. Εγώ ξέρω για όλους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ούτε που βρίσκονται, ούτε που έχουν ξεκινήσει να πάνε. Δεν ξέρω τι σκέφτονται να υπηρετήσουν και πώς το υπηρετούν. Να κάτσουν να συλλογιστούν λίγο και αν καταλάβουν τι γίνεται στη Λευκάδα, τι πρέπει να γίνει στη Λευκάδα, καλώς, μακάρι να το κάνουν. Αν δεν το καταλάβουν αυτοί που θέλουν να παρουσιάσουν εκεί τους ηγέτες, ας μην τέλος πάντων, κακό του κεφαλιού τους κάνουν οι ίδιοι, η κοινωνία δεν τους ακολουθάει, το επαναλαμβάνω αυτό κατηγορηματικά, και εμείς που συμμετέχουμε ή και είμαστε και παρατηρητές, να ξέρουν ότι τους έχουμε στο κιάλι. Μάλιστα. Κύριε Μελά, θα βάλουμε μία ανωτελεία. Θέσατε σημαντικά ζητήματα στο τέλος της συζήτησης που χρήζουν βεβαίως της προσοχής. Πραγματικά και αυτές είναι οι σημαντικές προκλήσεις για την επόμενη μέρα και ήταν χρήσιμη και ο συλλογισμός και για αυτόν τον δρόμο που τον περιμένουμε για τους εγκρεμνούς. Μέσα σε όλα όμως αντιλαμβάνομαι ότι, και θα το πω και εγώ δημόσιο, ότι έχει πάρει μεγάλη έκταση. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι και εγώ τις αγωνίες που μπορεί να υπάρχουν και την κριτική για την εκποίηση μιας περιουσίας του συνεταιρισμού,
Το σέβομαι, όμως νομίζω ότι είναι κάτι που αφορά τους συνεταιριστές και όλα αυτά μπορούν να λυθούν μέσα από τις συνελεύσεις και δεν χρειάζεται δημόσια αντιπαράθεση γενικότερα. Είναι θέματα που αφορούν λειτουργία του συνεταιρισμού και πρέπει να λύνονται εκ του σύνεγγυς. Πιστεύω. Τέλος πάντων. Κουνιάκη, να προσθέσω κάτι. Σας είπα ήδη ότι έχουμε προβλήματα με τα λιμάνια. Δεν έχει μεταφερθεί η γραμμή της Κεφαλονιάς ακόμα στο λιμάνι της Βασιλικής, ας πούμε, εκεί πέρα. Ναι. Και είναι ακόμα μέσα και ταλαιπωρεί τον Ίδρυ. Προσπαθούν να δουν αν θα το πάνε, από ό,τι διάβασα που λέει ο πρόεδρος εκεί του λιμανικού τομέα, Γιώργος Καρβούνης. Μήπως μπορούμε να το πάμε, λέει, στο Περιγιάλ, κάτι τέτοιο διάβασα εκεί πέρα. Δηλαδή, θέλω να σας πω, να λύσουμε προβλήματα που έχουν σχέση με τη ζωή και το μέλλον του τόπου τώρα. Να λύσουμε προβλήματα που δημιουργούν οι ίδιοι για να έχουν λόγο ύπαρξης και προσπαθούν να ενταχθούν τώρα μέσα σε όλο αυτό το. Τι να σας πω τώρα, ο άλλος είναι πυροσβέστης τώρα και θέλει τώρα να μας πει να εμφερλώσουμε κρασί και να κάνουμε και λάδι. Τώρα τι να πω, εντάξει αυτός τα λέει, αυτός τα ακούει, ας πούμε, εκεί πέρα, αλλά καλλιεργεί τίποτε. Λοιπόν, τι θέλει τώρα, ρε, ας πάει να κάνει καμιά μάνικα και να είναι έτοιμος, και πιάσουμε καμιά φωτιά, να έρθει να μας σβήσει. Όλα θα πάνε καλά, κύριε Μέλλα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Λοιπόν, κύριε Βουλιάκη, θα μου δώσετε περισσότερο χρόνο άλλη φορά να πω και ονόματα, να πω και ιστορίες. Όχι ονόματα, μισή ώρα μιλάμε, κύριε Μέλλα. Μισή ώρα. Τρέχουνε. Ναι. Γιατί ο κόσμος έχει απαιτήσει τώρα, εδώ έχω μηνύματα και μου λένε δεν είπες πολλά, λέει σήμερα, λέει, δεν είπες και ονόματα. Να προσέξτε λίγο να πω στους φίλους μου, μιλάμε μισή ώρα. Μας πήρε πολύ χρόνο η εγκρεμνή και εγώ φταίω γι' αυτό. Όμως εδώ είμαστε, κύριε Μέλλα. Αλλά γενικότερα. Δύο ώρες ο κόσμος για να ακούει. Δύο ώρα. Μία την επόμενη. Κλείστε. Μα ήδη τώρα που μου πήρατε φόρα στα τελευταία 10 λεπτά, κύριε Μελά. Τώρα από παραπέντε μου πήρατε φορά. Καλά, κύριε Κουλιάκη, καλό απόγευμα. Να έρθετε να πάμε για μπάνιο στο γυαλό. Εννοείται, τώρα εμβολιάζομαι και έρχομαι, κύριε Μελά. Θα τα λέμε από κοντά, θα φτιάξουμε, θα ανεβάζουμε και φωτογραφίες για να λένε. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.